Πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Κρήτη. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, πολύπειρος μετεωρολόγος της ΕΡΤ3 και σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρναούτογλου. Εγώ ευχαριστώ και μεγάλη μου τιμή και καλή χρονιά με υγεία. Έτσι, καλή χρονιά. Σε όλους. Λοιπόν. Να έχουμε, λοιπόν, η Κρήτη πραγματικά θα έχει σκαμπανεβάσματα εντυπωσιακά πρώτα το επόμενο 24ωρο, να σας πω, γιατί αυτή την ώρα έχουμε νοτιά στην Κρήτη και η θερμοκρασία μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί μπορεί να πέσει και κάτω από τους 10 με 11 βαθμούς στα παραθαλάσσια, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα φτάσει και στους 15 με 16 βαθμούς το μεσημέρι, εξαιτίας του νοτιά αρχικά. Από εκεί και μετέπειτα, θα έλεγα από το μεσημεράκι και μετέπειτα, θα αρχίσει να επιδεινώνεται ο καιρός, όλο ένα και περισσότερο, θα το γυρίσει σε βοριά και η θερμοκρασία το απόγευμα θα θυμίζει σε τίποτα με τη θερμοκρασία που θα υπάρχει τις πρωινές ώρες που θα επικρατεί. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και βαθμία, τα χιόνια θα κατεβαίνουν όλο ένα και πιο χαμηλά. Αρχικά το μεσημέρι θα σημειώνονται πάνω από τα 1000 περίπου μέτρα και το απόγευμα βραδάκι δεν αποκλείεται να εντοπίζονται ακόμα και πάνω από τα 400 μέτρα. Mm-hmm. Θα υπάρξει μια ανάπαυλα μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς το ξημέρωμα της Κυριακής, καιρική ανάπαυλα, αλλά το κρύο, δηλαδή θα έχει πέσει η θερμοκρασία. Και θα πάμε τώρα στην Κυριακή. Ένα δεύτερο κύμα, κάπου γύρω στις 6 με 8 το πολύ 10 ώρες, θα ξαναεπηρεάσει σχεδόν ολόκληρο το νησί με βροχές στα παιδινά και στα παραθαλάσσια και χιονοπτώσεις κοντά στα 100 με 150 μέτρα. Βέβαια, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων, δεν αποκλείεται κάποιες χιονοπτώσεις να φτάσουν και σε παραθαλάσσιες περιοχές πρόσκαιρα. Κύριε Αρναούτογλου, η χιονόπτωση σε πολύ χαμηλό υψόμετρο θα είναι κάτι πρόσκαιρο ή θα είναι ένα φαινόμενο με διάρκεια? Θα σας πω, έχετε το λεγόμενο κοκοσάλι εσείς. Το ξέρετε. Το έχετε ακούσει ποτέ? Το χαλάζει. Το κοκοσάλι, το οποίο είναι χιονοχάλαζο. Δεν είναι ακριβώς χαλάζει, έτσι στις μετεωρολογικούς όρους από εσάς που το ακούω. Το κοκοσάλι θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το συναντά κανείς στις παραθαλάσσιες περιοχές. Πάνω από τα 100 με 150 με 200 μέτρα θα είναι πιο καθαρό το χιόνι, να το πούμε έτσι απλά, κριτικά. Οπότε τέτοια φαινόμενα θα έχουμε, αλλά χιόνι έτσι πιο καθαρό θα εντοπίζεται αυτό πάνω από τα 150 με 200 μέτρα κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Και φυσικά στις ορεινότερες περιοχές θα είναι ακόμα πιο πυκνό και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει την Κυριακή ακόμα και στις παράκτιες περιοχές, στα βόρεια τμήματα του νησιού, πάνω από τους 5 με 6 το πολύ 7 βαθμούς Κελσίου. Θα ξαναέχουμε τώρα ανάπαυλα. Δεν ξέρω αν σας έχω μπερδέψει με τις ανάπαυλες και με τις αλλαγές. Όχι, νομίζω ότι είστε πολύ συγκεκριμένος στον τρόπο που τοποθετείστε. Πάμε λοιπόν να δούμε Δευτέρα και Τρίτη τι να περιμένουμε. Γιατί αυτό που μέχρι στιγμής μας έχουν δείξει οι προγνώσεις, μας επιβεβαιώνεται ή μας διαψεύδεται, είναι ότι θα δούμε χιόνι ακόμα και μέσα στις πόλεις. Αυτό θέλω να πω, ότι μέσα στις πόλεις θα είναι πιο πρόσκαιρα τα φαινόμενα και ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει, θα υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν κάποιες πυκνές νυφάδες. Θεωρώ δύσκολο σε αυτό το σύστημα να φέρει χιόνι κατά μήκος των βορείων ακτών της Κρήτης, δηλαδή σε μηδέν υψόμετρο. Mm-hmm. Αλλά αυτό το κοκοσάλι, το χαρακτηριστικό, μπορεί να σημειωθεί και μέσα στις πόλεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάνω από τα 100-150 μέτρα όμως περιφερικά, ας πούμε, των πόλεων, θα το γυρίζει σε χιόνι και μάλιστα και το στρώνει κατά διαστήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάμε και σε μια Δευτέρα με άστατο καιρό, ένα άνοιξε κλείσε. Το οποίο θα έχουμε και το οποίο άνοιξε στο κλείσε, θα έχουμε μπόρες βροχής και χιονιού. Λίγο πιο ψηλά από το Σαββατοκύριακο, αλλά κατά την άποψή μου η Τρίτη είναι η μέρα με τα περισσότερα και τα πιο έντονα φαινόμενα και εκεί οι χιονοπτώσεις δεν αποκλείεται να έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα στα ορεινά ή μειωρινά και τα χιόνια σου κατέβουν πρόσκαιρα και πάλι έως και τα 100 και λίγο πιο χαμηλά μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αρναούτογλου. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Να είστε καλά.